Χριστός Ανέστη, εκ νεκρών. Χιλιάδες πιστοί και στην Κρήτη γιόρτασαν την Ανάσταση του Θεανθρώπου, την νίκη της ζωής επί του θανάτου. Ανάσταση Χριστού, κατάνοιξη, συγκίνηση και ελπίδα. Ανταλλαγή εύκων αγάπης με τις καμπάνες να ηχούν χαρμόσυνα. Παρουσία χιλιάδων πιστών τελέσκει η ακολουθία της Αναστάσεως στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά από τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης. Χριστός Ανέστη! Χριστός Ανέστη! Μη φοβάστε τη βροχή, και αυτή η ευλογία της Ανάστασης είναι. Την έχει ανάγκη η γη μας. Ξέρει τι κάνει ο Θεός. Χαρείτε την ημέρα. Απολαύστε τη. Για μας αναστήθηκε. Για να αναστηθούμε εμείς και οι υπάρξεις μας. Με λαμπρότητα και κατάνοιξη, χιλιάδες πιστοί υποδέχτηκαν το χαρμόσυνο μήνυμα της Ανάστασης και έλαβαν το Άγιο Φως. Χρόνια πολλά, υγεία και όχι άλλους πολέμους. Εύχομαι σε όλο τον κόσμο υγεία, να σταματήσουν αυτοί οι πολέμοι επιτέλους και να ζήσουμε λίγο ειρηνικά. Εύχομαι καταρχήν ειρήνη, αγάπη από όλο τον κόσμο. Χρόνια πολλά, ευλογημένα, ο Χριστός Ανέστη ας αναστηθεί και στις ψυχές των Ελλήνων Ορθοδόξων Χριστιανών. Ο καημός μας και η ελπίδα μας είναι στο Χριστό. Ο καημός μας είναι για τα δύσκολα που ήρθαν και η ελπίδα μας είναι για την μετάνοιά μας και την μεταστροφή μας στον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Είναι ο μόνος δυνατός, ο μόνος αληθινός. Εύχομαι υγεία, ειρήνη, ευλογία και ειρήνη σε όλο τον κόσμο. Ο Αναστάντας Χριστός να δώσει δύναμη, φώτιση και ζεστασιά σε όλο τον κόσμο. Η Ανάσταση είναι η καρδιά και το κέντρο των γεγονότων της πίστεως, η καρδιά της ανθρωπότητας, τόνισε μεταξύ άλλων στο μήνυμά του ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης. Η δύναμη της Αναστάσεως, δύναμη συγχωρήσεως και αναγεννήσεως, διαλύει κάθε ανθρώπινο πανικό και διασκορπίζει κάθε ενδιασμό. Η Ανάσταση είναι η καρδιά και το κέντρο των γεγονότων της πίστεως. Η καρδιά τελικά της ανθρωπότητας. Είναι το κέντρο της ζωής. Αυτό που της δίδει νόημα και αξία. Αν θέλουμε να τη ζήσουμε έτσι, σήμερα η Εκκλησία μας καλεί να κάνουμε μια νέα αρχή. Συγγνώμη γάρ' εκ του τάφου ανέτειλε, για να ζήσουμε αληθινά και αιώνια. Το πρωί τελέστηκε ο Εσπερινός της Αγάπης στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά, ενώ διαβάστηκε το Ευαγγέλιο σε διάφορες γλώσσες, το οποίο συμβολίζει το μήνυμα της Ανάστασης σε όλους τους λαούς της γης. Αληθώς Ανέστη ο Κύριος, χρόνια πολλά σε όλους, σε όλο τον κόσμο. Σήμερα έχουμε τον Εσπερινό της Αγάπης. Το Ευαγγέλιο θα υποθεί σε πολλές γλώσσες. Η ειρήνη ημίν, αγαπάτε αλλήλους. Αυτό είναι το μήνυμα του Χριστού. Ειρήνη ημίν,